Εγώ πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου ότι ήθελα να τα παρατήσω. Τι ήθελα να παρατήσω, στο θέατρο μιλάω και στα άλλα πριν που έκανα. Ήθελα να παρατήσω το βάρος της κληρονομιάς που ένιωθα, την πρίκα της κληρονομιάς, ότι κάποιος με είχε πρικήσει με κάτι. Είχα ένα χαρτί στην τσέπη μου, το οποίο μου έλεγε, το έβγαζα από την τσέπη μου και το διάβαζα, θα κάνεις αυτό. Και αυτό με βάραινε πάρα πολύ. Αυτό ήταν μια πρίκα η οποία μου ήταν μαρτύριο και ήθελα να απαλλαγώ από αυτό. Σε όλη μου λοιπόν τη ζωή, ας πούμε, ήθελα να απαλλαγώ από αυτή την κατάσταση, γιατί θεωρούσα ότι είναι ένα βάσανο. Ήθελα να απαλλαγώ και δεν αποδεχόμουν, το ξανάβαζα λοιπόν στην τσέπη μου το χαρτί και έλεγα, το ξέχναγα, άστο λοιπόν για αργότερα. Η συνάντηση με τον εαυτό μου είναι να αποδεχτώ αυτό που είμαι πρικισμένος. Και για να το αποδεχτώ αυτό που είμαι πρικισμένος, είμαι γεννημένος δηλαδή γι' αυτό, πρέπει να απορρίψω όλες τις προσπάθειες να γίνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι πρικισμένος. Αυτό πρέπει να συναντηθείς με αυτό, δηλαδή εάν δεν βασανιστείς και αν δεν αποδεχτείς αυτή την πρίκα σου, δεν μπορείς να εκπληρώσεις τη γένεσή σου και την αποστολή σου σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι μια οδυνηρή διαδικασία σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία να αποδεχτεί αυτή την πρίκα και αυτή την κληρονομιά αυτό που είναι γεννημένος. Εγώ έτυχε σε κάποια φάση της ζωής μου να γνωρίσω τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Μέσα από τη σχέση μου λειτουργήσε σαν καθρέφτης και με πολύ υπαινικτικό και έμεσο τρόπο αυτή η αυτοαποκάλυψη, αυτό το χαρτί που είχα στην τσέπη μου, με το που με είδε την πρώτη μέρα που με είδε, μου είπε ότι είσαι γεννημένος για αυτό που κάνεις. Μου είπε το αντίθετο που περίμενα να ακούσω. Πώς να απαλλαγώ από αυτό που με βάραινε. Μου έλεγε δηλαδή ότι δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτό που σε βαραίνει, από αυτό που έχεις κληρονομήσει. Αυτή είναι η αποστολή σου, αυτό πρέπει να κάνεις στη ζωή σου και ό,τι αν σημαίνει αυτό, αυτό πρέπει να αποδεχτείς. Και με ένα υπαινικτικό τρόπο, το οποίο μπαίνει εδώ, το βλέπω τον εαυτό μου, στη σχέση μου με ένα καθρέφτη, αυτός ο άνθρωπος, ο πατέρας Ανανίας Κουστένης, μου έδειξε ότι ο μόνος τρόπος για να φτάσω σε αυτό και να το αποδεχτώ είναι να τσαλαπατήσω την εικόνα μου, να τσαλαπατήσω το είδωλο, να τσαλαπατήσω αυτό που ήθελα να φτιάξω, αυτό που είχα γαντζωθεί, αυτή την εικόνα που υπηρετούσα με προσπάθεια, για να κρύψω αυτό που έχω στην τσέπη μου. Οπότε ήρθε μια στιγμή, όρημη μετά από αρκετό διάστημα, το οποίο έβγαλα το χαρτί και είπα, «ΟΚ, αυτό είναι», το φίλησα και το ξαναβάλα στην τσέπη μου, θα κάνω αυτό και ό,τι βρέξει ας χιονίσει που λένε, ό,τι πρόκειται να γίνει ας γίνει. Αυτή είναι η όλη υπόθεση σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δηλαδή νιώθω ότι και η παράδοσή μας και η κοινωνία μας είναι σαν ένα μπαούλο που δεν θέλουμε να το ανοίξουμε. Γι' αυτό έχω και αιμονή με τα μπαούλα και τις σκάλες και ειδικά με τα μπαούλα. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε αυτό το μπαούλο γιατί αυτό που έχει μέσα μας τρομάζει και δεν θέλουμε να το δούμε και το αναβάλουμε. Το κλείνουμε το μπαούλο και το αφήνουμε για αργότερα. Το μπαούλο, όταν το ανοίξεις, βλέπεις πράγματα που σ' αρέσουν, αλλά και περισσότερο βλέπεις πράγματα που δεν σ' αρέσουν. Και πρέπει να ζήσεις και με αυτά που σ' αρέσουν και με αυτά που δεν σ' αρέσουν. Το μπαούλο, λοιπόν, είναι η παράδοσή μας. Στο Μολιέρο, θυμάμαι τώρα, για να το γελάσουμε και λίγο, σε ένα έργο που είχα κάνει τελευταία, το 19, είχα βάλει ένα μπαούλο μέσα στη μέση. Και μου λέει η σύντροφός μου που κάνει τα σκηνικά, μα τι θα το κάνεις αυτό το μπαούλο τελικά, να μου το φωτίζεις και όλα, θα μπαίνουν όλοι οι ηθοποιοί και θα βγαίνουν μέσα από αυτό το μπαούλο. Υπήρχαν κάποιοι ηθοποιοί που ήταν μικρόσωμοι,
που κρυβόντουσαν μέσα στον παούλο. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήταν πιο ευτραφείς, δεν μπορούσαν να μπουν, μπαίναν οι μισοί, ας πούμε, βγαίναν οι μισοί. Όλο αυτό είχε δημιουργήσει μια σημειολογία, ας πούμε, μια αυτοαποκάλυψη και δράσεις γύρω από τον παούλο, το οποίο είχε φοβερά ενδιαφέρον, ας πούμε, και ήταν και κωμικό και ψυχαγωγικό κλπ. Αλλά πέρα από το κωμικό και το ψυχαγωγικό, ας πούμε, υπήρχε αυτή η σχέση που έλεγα, δηλαδή ότι μέσα σε αυτό τον παούλο υπήρχαν κρυμμένα μυστικά, υπήρχε ο κρυμμένος μας εαυτός, υπήρχε αυτό που θέλουμε να κρύψουμε, υπήρχε αυτό που δεν θέλουμε να δούμε. Υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα και μέσα με ένα απλό παούλο υπήρχε ένα σκάνδαλο και μια ίντριγκα, μια σύγκρουση, ας πούμε, όλων αυτών των προσώπων, ας πούμε, σε αυτή την κωμωδία του Μολιέρου, που είχε ενδιαφέρον. Ανέφερα αυτό το περιστατικό τώρα για να σηματοδοτήσω, ας πούμε, τον παούλο, το παράδειγμα, μεταφορά ήταν αυτό, που η κοινωνία έχει τον παούλο της με την παράδοσή της, εμείς δηλαδή, και δεν θέλουμε να τα ανοίξουμε. Πρέπει να δούμε μέσα στον παούλο, να ζήσουμε με αυτή την παράδοση, να συμφιλιωθούμε με αυτά που μας αρέσουν και αυτά που δεν μας αρέσουν και να γεννήσουν αυτά όλα μια καινούργια πραγματικότητα. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Στερούμαστε λοιπόν, είναι σαν να λες, αστεριθώ τους γονείς μου, τους παππούδες μου, το DNA μου, τη γλώσσα μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε. Για να γίνεις οικουμενικός πρέπει να αποδεχτείς όλο αυτό που είσαι, ας πούμε, η ταυτότητά σου, είσαι αυτό που είσαι και δεν μπορείς να παλεύεις για κάτι που δεν είσαι. Μεγαλώσαμε στη ζωή μας, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα με ένα τρελό τρόπο, δηλαδή μας λέγανε τότε όταν ήμουν στο γυμνάσιο ή θα πας στο εξωτερικό να σπουδάσεις και να μείνεις έξω και να άρχισε εδώ να κάνεις διακοπές, να κάνεις χαβάλε, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα του χαβάλε, ή θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος. Αυτό ήταν το μότο της εποχής. Εγώ πήγα στο εξωτερικό να σπουδάσω και να μείνω έξω. Δεν μπορούσα να μείνω έξω, δεν γινόταν να μείνω. Ανακάλυψα τη γλώσσα μου, είναι το δεύτερό μου σώμα. Δεν μπορούσα να στερηθώ τη γλώσσα μου. Αντί να μάθω γαλλικά και αγγλικά, έπρεπε να μάθω αρχαία ελληνικά. Έχασα το χρόνο μου να κάθομαι να παιδεύω με τα γαλλικά, όχι γιατί δεν με ωφελήσανε, δεν με ωφελήσανε. Αλλά πολύ πιο ωφέλεια θα είχα να κάνω καλύτερα τα αρχαία ελληνικά μου. Γίνοντας πίσω, άρχισα προσπαθώντας να πιάσω το νήμα από την αρχή, από το λαβύρινθο. Να μπω στο λαβύρινθο και να ξαναβγώ. Και ο λαβύρινθος πάλι είναι σαν τον παούλο. Να μπεις μέσα και να μην χάθεις αυτό, ας πούμε. Άμα δεν χάσεις τον εαυτό σου, δεν μπορεί να τον ξαναβρεις, δεν γίνεται. Πρέπει να μπεις στο λαβύρινθο, πρέπει να μπεις στον παούλο, δεν γίνεται. Λοιπόν, μπορεί να σε βοηθήσει ένας έρωτας, βέβαια, μια γυναίκα, ας πούμε, να σου δώσει ένα νήμα όπως η Αριάδνη, ας πούμε, να το κρατάς, να πας μες στο λαβύρινθο, να σκοτώσεις τον δράκο και να ξαναβγείς. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Βάζουμε και μια ιστορία, την παραμυθία, να που φτάσαμε και σε αυτό το ωραίο της εποχής, ας πούμε, σήμερα, ότι η εποχή όταν έχασε την πνευματικότητά της, η κοινωνία όταν έχασε, απέλεσε την πνευματικότητά της, έχασε και τη σχέση της με το μύθο. Ο μύθος πάντα έκρυβε πράγματα, ο λαβύρινθος, τον παούλο κλπ. Σου δημιουργούσε μια παραμυθία. Τώρα λοιπόν, ας πούμε, τα πράγματα με την ευκολία που γίνονται, ας πούμε, και με την ταχύτητα και με τις ανάγκες και ο στόχος της υλικής ευμάρειας να αποκτήσω πλούτη κλπ. Να αγοράσω ένα αυτοκίνητο και να είναι και γκαμπριολέ και η ιερωμένη μου να έχει ξανθά μαλλιά μόλις έχει βγει από το κομμωτήριο, να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο και να μας βλέπουν όλοι και να μας ζηλεύουν. Τώρα όλη αυτή η ανοησία, τώρα αν είσαι ευτυχισμένος με μια τέτοια ανοησία, εντάξει να τα αγοράσεις το αυτοκίνητο και να είναι καλό, μα η ειδωλολατρία είναι αυτό που κάνει και χαλάει να με τη σούπα. Δεν είναι το αυτοκίνητο, ούτε η σύντροφό σου αν έχει. Αν έχει φυσικά ξανθά μαλλιά, οκ, okay, αλλά αν ας πούμε, τώρα πρέπει ας πούμε, όλες οι μελαχρινές να γίνουν ξανθιές και πρέπει να είναι δίπλα σου σε ένα γκαμπριολέ για να σε θαυμάζουν και να σε ζηλεύει ο κόσμος, μιλάμε για μια ψυχασθένεια δηλαδή, τρομερή, ας πούμε, δεν παίζει, ας πούμε. Μπορεί να το περάσεις αυτό το στάδιο, μπορεί ας πούμε, να θες να ζήσεις μια τέτοια ανοησία λίγο γιατί το έχεις ανάγκη, ας πούμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο που να πεις «ΟΚ, τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι τώρα σοβαρά, ας πούμε, είμαστε νήπια». Άμα είμαστε νήπια τότε, δεν είμαστε και πολίτες, να έχουμε σχέση με τα κοινά,
Μας χρειάζεται κάποιος προστάτης για να παίρνει αυτός την ευθύνη και να αποφασίζει εμείς τι να κάνουμε. Οκ, okay, αποφασίζει αυτός ότι θα σου πάρω αυτό, θα σου πάρω εκείνο. Πάρε και ένα γκαμπριόλε, βάλε και την ξανθιά μαζί και πήγαινε να ατενίσεις το σούρουπο στον Άργο Σαρονικό. Εντάξει, οκ, okay, έγινε. Είναι ευτυχία τώρα για κάποιους όλη αυτή η ανοησία, να ξοδεύουμε τον χρόνο μας, αλλά φτάνει ένα σημείο, φτάνουμε σε ένα σημείο που όλη αυτή η ανοησία τελειώνει. Τελειώνει πότε, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, γιατί ποιος ξέρει, ας πούμε, τώρα, από εμάς όταν γεννιόμαστε, πώς θα πεθάνει και πότε θα πεθάνει, ας πούμε. Δεν πάει να έχεις ένα σωρό δουλειές, να έχεις λεφτά, να έχεις γκαμπριολέ, αυτοκίνητα και ξαφνικές ερωμένες. Κάποια στιγμή θα συναντηθείς με αυτό που δεν θες να συναντηθείς, αυτό που θες να ξεχάσεις. Εάν μπορείς λοιπόν, ας πούμε, να γλιτώσεις από αυτή την ανοησία, την ιδωλολατρία και να καταφέρεις κάτι στον χρόνο που σου δίνεται πριν αποδημήσεις εις Κύριον, εντάξει, τυχερός θα είσαι. Εάν δεν μπορείς, τι να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ή τι θα μπορούσε να σημαίνει. Το θέατρο, η τέχνη του θεάτρου, δεν είναι μία μορφή γνώσης. Είναι το μέσον για να ανοίξει κανείς τον εαυτό του. Να ανοιχτεί προς τους άλλους. Να δει τον εαυτό του και να ανοιχτεί προς τους άλλους. Είναι η τέχνη του εδώ και τώρα. Είναι εφήμερη τέχνη. Τελειώνει με το που σβήνουν τα φώτα και η παράσταση. Αυτό θυμίζει και τη μουσική, δηλαδή η μουσική υπάρχει όσο την ακούς. Το θέατρο υπάρχει όσο το βλέπεις. Όταν σβήσουν τα φώτα, τελειώνει και η παράσταση. Αυτό που όμως έχει σημασία είναι η ανάμνηση που διατηρείς της παράστασης που είδες. Συχνά κάθομαι έξω από την αίθουσα και περιμένω να τελειώσει η παράσταση για να δω τα πρόσωπα των θεατών. Και είναι μια εμπειρία, γιατί κι εγώ είμαι ανάμεσα στους θεατές, είναι μια εμπειρία να διακρίνω τα πρόσωπά τους, αν είναι χαρούμενα, αν τους έχει αποκαλυφθεί κάτι το οποίο δυσκολεύονται να το εκφράσουν, δυσκολεύονται να πούν αυτά που νιώθουν. Λέει κάποιος, η παράσταση με έχει καθυλώσει. Και τι σημαίνει τώρα αυτό? Για πες αυτά που ένιωσες και σου απαντάει, θα πάω στο σπίτι μου να σκεφτώ αυτό που είδα, αυτό που έζησα. Έρχεται λοιπόν η σκέψη, έχει μάθει με τη σκέψη να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του. Ενώ δεν έχει τον αυτορμητισμό εδώ και τώρα να πει δύο λέξεις για αυτά που ένιωσε. Ή κάποιοι άλλοι εκφράζονται καλύτερα. Θυμάμαι ένα περιστατικό ενός φίλου μου, και θα το συνδέσω αυτό γιατί είναι η τέχνη του εδώ και τώρα και είναι εφημερή τέχνη και είναι ένα ζωντανό αποτύπωμα το οποίο το παίρνεις και το κουβαλάς και διατηρείς μια ανάμνηση. Θυμάμαι λοιπόν ένα φίλο μου ο οποίος μου λέει, ξέρεις, ήρθε με τον πατέρα του στην παράσταση, ο πατέρας του είναι αλκοολικός, δεν ήπιε λοιπόν όλη την ημέρα και τότε, παλιότερα δηλαδή, είχα τη συνήθεια να βγαίνω και να προλογίζω λίγο το συγγραφέα, να λέω δύο-τρία πράγματα, χωρίς να λέω για το έργο το ίδιο, αλλά να λέω που έχουν σχέση με το έργο. Είχα αυτή τη συνήθεια να προλογίζω και μετά να αρχίζει η παράσταση. Ήρθε λοιπόν με τον πατέρα του, ο οποίος δεν είχε πιει εκείνη την ημέρα. Είδαν την παράσταση και μετά από μερικές μέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Νικόλα, έγινε ένα θαύμα. Μου λέει, ξέρεις τι έγινε? Λέω, τι έγινε? Ο πατέρας μου λέει, μια εβδομάδα δεν ήπιε, δεν έβαλε σταγόνα στο στόμα του. Και ήθελε, λέει, να μείνει νυφάλιος, γιατί ήθελε να διατηρήσει την ανάμνηση, να σκεφτεί αυτά που είδε και αυτά που άκουσε που είπε. Λέει, θα τον ξαναφέρω πάλι στην παράσταση. Και μου ζήτησε και ο ίδιος να τον ξαναφέρω πάλι στην παράσταση.
Εμένα τώρα όλο αυτό, όπως είπε και ο προηγούμενος θεατής που έλεγα, με καθήλωσε. Δηλαδή λέω τώρα εδώ, να το ζωντανό αποτύπωμα, να η ανάμνηση. Τι σημαίνει ανάμνηση, δηλαδή επαναφέρω στη μνήμη μου κάτι το οποίο έχω ζήσει. Να η ανάμνηση, την οποία την κουβαλάω για ένα χρονικό διάστημα. Με αυτή την έννοια δεν χάνεται μία παράσταση αν είναι σημαντική. Κάτι που έχεις δει και είναι πολύ σημαντικό, το διατηρείς μέσα σου. Είναι κάτι ζωντανό το οποίο το επαναφέρεις στη μνήμη σου γιατί σου ξυπνάει, σε συγκινεί, σου σκυρτάει η καρδιά σου ή ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο καθένας βλέπει με το δικό του τρόπο, σύμφωνα με το δικό του μέγεθος. Και αυτό κάνει και την μαγεία του θεάτρου, δηλαδή αυτό το εφήμερο, το εδώ και τώρα, αυτή η πνευματική πράξη, η οποία, εάν συμβαίνει αυτός ο διάλογος μεταξύ ηθοποιών και θεατών, που καταργεί το χώρο και το χρόνο, την απόσταση, και αν υπάρχει αυτή η έκσταση, να μηδενίζει ο χρόνος και ο χώρος και να αισθάνεσαι ότι ανοίγεσαι και είσαι κάπου αλλού. Αυτή η παραμυθία που λέγαμε ότι χάνοντας το μύθο, γιατί η εποχή δεν μπορεί να συντηρήσει το μύθο, χάσαμε και την παραμυθία. Αν συμβαίνει όλο αυτό, κλείνουν τα φώτα και φεύγεις από την παράσταση, αλλά διατηρείς αυτή την ανάμνηση. Διατηρείς αυτό το ξύπνημα που έχεις νιώσει. Και όταν το έχεις γευτεί, αν έχεις γευτεί κάτι τέτοιο, θες να το επαναλάβεις. Και τι θες να επαναλάβεις? Θες να επαναλάβεις μια γνώση? Δεν ήταν μια γνώση, ήταν μια εμπειρία που σε έκανε να συγκινηθείς και να ανοιχτείς στους άλλους. Ήταν δίπλα σου και άλλοι άνθρωποι και όταν λέω κάθομαι έξω από την αίθουσα και περιμένω να βγουν οι άνθρωποι, βλέπω τα πρόσωπά τους, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά επικοινωνούν χωρίς να μιλάνε. Έχουν ένα βλέμμα χαρούμενο ή λυπημένο. Έχουν μια χαρμολύπη, έχουν κάποιον ενθουσιασμό. Βλέπω που πηγαίνουν κάποιοι, γνωρίζουν τους ηθοποιούς και μιλάνε μαζί τους. Κάποιοι άλλοι που δεν τους γνωρίζουν πάνε να τους φίξουν το χέρι και να τους πούνε δύο κουβέντες και πέρα του να τους πούνε είσαι καλός, πολύ καλός, είσαι ταλέντο. Περιμένω να ακούσω κάτι περισσότερο από αυτό. Περιμένω να ακούσω τι νιώσανε οι ίδιοι όταν μιλάνε με τον ηθοποιό. Δηλαδή θέλουν να αγγίξουν το δικό τους άνθρωπο. Δηλαδή ότι ο δικός τους άνθρωπος είπε κάποια πράγματα που νιώθουν και αυτοί οι ίδιοι. Έβαλε λόγια στα συναισθήματα αυτά που νιώθανε και δεν μπορούσαν να τα εκφράσουν. Αυτό λοιπόν, αυτή η μαγεία του θεάτρου, αυτό το εδώ και τώρα, αυτό το εφήμερο που συμβαίνει, που θυμίζει και την γλυπτική και τη μουσική που ανέφερα, που τελειώνει με το σβήσιμο των φώτων, τελειώνει η παράσταση, διατηρεί ένα ζωντανό αποτύπωμα, ένα ίχνος. Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι αθανασία, δηλαδή ότι κάνοντας τέχνη αφήνουμε ίχνη τέτοια πίσω μας γιατί μας ενδιαφέρει η αθανασία, η συνάντηση αυτή με την αθανασία, διότι δεν ξέρω αν πρέπει να μας απασχολεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή τι είμαστε πριν και τι θα γίνουμε μετά. Μπορεί να νιώσουμε ότι κάτι είμαστε πριν γεννηθούμε και κάτι θα γίνουμε, θα εξελιχθούμε μετά. Δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Μπορούμε μέσα από με την τέχνη να νιώσουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το εκφράσουμε με λόγια. Αυτό το υπερβατικό δηλαδή, αυτή η έκσταση, μια αλήθεια, μια ειρήνη, μια αγάπη που υπάρχει, δεν μπορείς να το ορίσεις. Το νιώθεις, αλλά δεν μπορεί να το ορίσεις.
Δεν ξέρω αν έχει σχέση αυτό ότι... Γιατί μου ακούγεται λίγο εγωιστικό να θες να αφήσεις κάτι, δηλαδή να έχει υπάρχει μια συνάντηση με την Αθανασία. Τώρα μου... Τώρα μου έρχεται για αυτό που έλεγα προηγουμένως για το θέμα της ανάμνησης, όταν σβήνουν τα φώτα και διατηρείς την ανάμνηση του έργου και την κουβαλάς μαζί σου και όσο πιο δυνατή είναι αυτή η ανάμνηση, μπορεί να σε κάνει να θες να το ξαναδείς πάλι το έργο. Να πας και μια και δυο και τρεις φορές και τέσσερις φορές. Θυμάμαι παλιότερα ένα έργο το οποίο μου, έργα τα οποία μου είχαν κατά κάποιο τρόπο σημαδέψει, τα έβλεπα ξανά και ξανά, γιατί όλο και κάτι καινούριο έβλεπα και κάτι καινούριο μου έλεγε. Και τώρα λοιπόν για αυτή την ανάμνηση μου έρχεται στο μυαλό μια εικόνα, τη διατηρώ σαν ανάμνηση, μια μέρα ηλιόλουστη που έκανα βόλτα σε ένα πάρκο και χάζευα να περάσω την ώρα μου. Μου έκανε εντύπωση σε ένα παγκάκι καθόντουσαν δύο γεροί άνθρωποι, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Και εκεί στο πρωινό φως είχαν πιαστεί από το χέρι. Ήταν μεγάλοι άνθρωποι, αλλά υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα που μου άρεσε, δηλαδή υπήρχε μια γαλήνη, μια ειρήνη. Δεν μιλάγαν μεταξύ τους, καθόντουσαν πιασμένοι από το χέρι, μέσα λουσμένοι από το φως, χωρίς να δίνουν σημασία τι γίνεται γύρω τους, χωρίς να μιλούν, αλλά υπήρχε μια ατμόσφαιρα ειρήνης, γαλήνης. Ήταν δύο άνθρωποι, ένιωθα ότι αυτοί οι άνθρωποι τα είχαν βρει μεταξύ τους, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, τα είχαν πει όλα, δεν είχαν να πούνε τίποτα πια. Αλλά ήταν τόσο όμορφα μαζί μεταξύ τους, πιασμένοι με το χέρι, σαν να μιλάνε χωρίς να μιλάνε. Ήταν ευτυχισμένοι που ήταν ένας δίπλος στον άλλον, να υπήρχε μια αρμονία και μια γαλήνη. Και με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ που κάθισα λοιπόν στο διπλανό παγκάκι και άφησα ένα τσιγάρο και περίμενα να δω πότε θα μιλήσουν και πότε θα σηκωθούν να φύγουν. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, έχασα την αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Αυτοί καθόντουσαν λοιπόν εκεί πάντα, χωρίς να μιλάνε, πιασμένοι από το χέρι, δεν κουνηθήκαν από τη θέση τους, δεν σηκώθηκαν να φύγουν. Είχαν χαθεί μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενός κενού, να μην υπάρχει χρόνος, να μην υπάρχει χώρος, να μην τους ενδιαφέρουν τι γίνεται γύρω τους. Περνάγανε σκυλιά, άνθρωποι, καρότσια, μανάδες που σπρώχναν τα καρότσια με τα παιδιά τους. Πουλιά γύρω, περιστέρια, τίποτα, αυτή εκεί. Μ' είχε εντυπωσιάσει. Και κάποια στιγμή λοιπόν κουράστηκα. Έδωσα και το τσιγάρο, άναψα και δεύτερο τσιγάρο, άναψα και τρίτο τσιγάρο. Δεν κουνιόντουσα με τίποτα. Και λέω αυτό το πράγμα τώρα, αυτό που έζησα. Σηκώθηκα να φύγω δηλαδή. Και πήρα αυτή την ανάμνηση μαζί μου αυτών των ανθρώπων που δεν μιλάγανε. Τόση γαλήνη, τόση ομορφιά, τέτοια απλότητα, τέτοια ειρήνη. Όλα αυτά περνάγανε μέσα μου και με κάνανε έτσι να αισθάνομαι όμορφα. Δηλαδή, δεν είχαν πει τίποτα, αλλά όλο αυτό το πράγμα που γινόταν και αυτή η ατμόσφαιρα μου είχε μιλήσει. Δηλαδή, λέω, τι όμορφα, τι ομορφιά είναι αυτή, ας πούμε. Τι ωραίοι άνθρωποι που είναι αυτοί. Τι ωραία είναι που έχουν τόση γαλήνη και ειρήνη. Και εγώ τότε ήμουν πολύ βασανισμένος, δηλαδή το μυαλό μου, γιατί την είδα αυτή την εικόνα τώρα και μου κάνει εντύπωση. Είναι αυτό που λένε συμφορά από το πολύ μυαλό. Με βασάνιζε το μυαλό μου, με βασάνιζαν διάφορα πράγματα. Ήμουνα σε μια αναταραχή, σε ένα φόρτισμα. Δεν ήταν και εύκολα τα πράγματα. Αλλά είδα αυτή την εικόνα αυτών των δύο ανθρώπων και τη διατηρώ ακόμα και μου ήρθε στο μυαλό γιατί συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με αυτό το ζωντανό αποτύπωμα, αυτό το ίχνος που αφήνει το θέατρο όταν φεύγει κάποιος και του είχε αρέσει πάρα πολύ η παράσταση που έχει δει. Έχει συμβεί κάτι, μια πράξη εκεί, βιολογική και πνευματική ταυτόχρονα. Μια σχέση που άνοιξε τον εαυτό του, είδε κάτι και το πήρε μαζί του και έφυγε. Αυτό ήθελε να κάνει, ήθελε να δει κάτι, να το πάρει μαζί του και έφυγε. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι τώρα, έχουν τις αδυναμίες μας, δεν μπορούμε να αντέξουμε κάθε φορά όλη την αλήθεια, μπορεί να παίρνουμε λίγο-λίγο κάθε φορά. Πόσο μπορεί η αλήθεια να αντέξει ένας άνθρωπος
άμα τη δει ολόκληρη την αλήθεια και το αποκαλυφθεί, μπορεί να το σκοτώσει κιόλας. Δεν γίνεται, ας πούμε. Άρα λοιπόν σιγά σιγά γίνεται αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέατρο τελικά. Είναι μια πράξη εφήμερη του εδώ και τώρα. Και αυτό είναι και η μαγεία του. Δηλαδή το ότι δεν αφήνει όταν τελειώνει η παράσταση και κλείνουν τα φώτα, την παίρνει μαζί σου την παράσταση. Φεύγει. Αν έχει να σου μιλήσει, αν έχει να σου πει κάτι, την παίρνει μαζί σου και τη διατηρεί για όσο χρονικό διάστημα θέλει. Εσύ έχει μια ημερομηνία λήξη την οποία τη βάζει εσύ.